αγαπητοί προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, φίλοι και φίλοι. Εν μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πολιτείας, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση και εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Όλοι πιστεύαμε πριν από 5 χρόνια ότι η οικονομική κρίση που χτύπησε τη χώρα μας σήμερα θα είχε ξεπεραστεί και η ζωή μας θα είχε επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Πριν όμως τα χρόνια αυτά σημαδεύτηκαν με τη βαριά σκιά των μνημονίων και η πολυπόθητη ανάπτυξη είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός με την κάθε χρονιά που έρχεται να είναι όλο και πιο δύσκολη. Αποτέλεσμα, κρίση θεσμών, κρίση αξιών, δημόσιες υπηρεσίες να βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους, μηδέν της ελληνικής αστυνομίας εξαιρουμένης. Η κοινωνία δοκιμάζεται ανελαίητα και μαζί με αυτή και ο Έλληνας αστυνομικός. Παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες, πολλές φορές οι προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και το φόρο αίματος που πληρώνουμε στον καθημερινό αγώνα κατά του εγκλήματος, η κατάσταση είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμη και για τους αστυνομικούς και για τους πολίτες. Ο νομός Κορινθίας είναι ένας νευραλγικός νομός, προάστιο της Αττικής, και κατατάσσεται σε εγκληματικότητα στους 5 πρώτους νομούς της χώρας μας. Εδώ καλούμαστε εμείς οι αστυνομικοί να δώσουμε λύσεις, να προστατεύσουμε την τοπική κοινωνία και να κάνουμε τους πολίτες όσο και εμάς τους ίδιους να αισθανόμαστε ασφαλείς με το λιγοστό προσωπικό και τα ελλειπή μέσα που διαθέτουμε και η πολιτεία και που η πολιτεία όφιλε να μας παρέχει. Η Ένωσή μας προσπαθεί να καλύψει ορισμένες ανάγκες εκεί που η πολιτεία απουσιάζει, είτε τοποθετώντας αλεξίσφαιρα τζάμια στα αστυνομικά τμήματα, είτε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης για την ασφάλεια των συναδέλφων, ερποντήσεων, τερματικά σώματα, κουφάν και άλλες λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, είτε βοηθώντας οικονομικά συναδέλφους που το έχουν ανάγκη, στο βαθμό που μπορεί. Επίσης, καταγράφει τα προβλήματα για να μεταφέρει στην πολιτική και φυσική ηγεσία, επιδιώκοντας τη λύση τους. Συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας αυτή, έχουμε τους πολίτες, τους ανθρώπους αυτούς που αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που υπάρχουν, προσφέρει ο καθένας με τον τρόπο του τη βοήθειά του και σε αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όμως, μια μεγάλη ευθύνη για την έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και γενικότερα πολλών προβλημάτων όπως το κτηριακό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας την έχουν οι Κορίνθιοι πολιτικοί, οι οποίοι θα πρέπει με όλες τους τις δυνάμεις να επιμένουν στη λύση των προβλημάτων που τους έχουν μεταφερθεί τα προβλήματα αυτά και τους είναι γνωστά για το καλό των ανθρώπων που εκπροσωπούν αλλά και των ιδίων. Κύριε Γενικέ, κύριε Διευθυντά, τα προβλήματα είναι πολλά, τα γνωρίζετε. Δεν φταίνουν όμως οι αστυνομικοί για την έλλειψη προσωπικού και για τη μη επαρκή κάλυψη των αγών. Οι αστυνομικοί δείχνουν τη δύναμή τους καθημερινά, που παρά τις μεγάλες ελλείψεις έχουν μεγάλες επιτυχίες. Δείχνουν την ευαισθησία τους και το ζήλο για την προσφορά στην κοινωνία, με το να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, να κυνηγούν το έγκλημα, παραδείγματα που έχουμε μέσα σε αυτή την αίθουσα, συναδέλφους που μετά από πολλούς μήνες προσπαθούν να συνέλθουν από τους τραυματισμούς τους που επήλθαν κυνηγώντας το έγκλημα, όπως ο κύριος Λιάκος Ευάγγελος της ομάδας Δίας, ο κύριος Αγγελάκης Νικόλαος του ΑΤΑΦ Κορίνθου. Γι' αυτό ο αλληλοσεβασμός, η διτάσσευση του εγώ, η αμοιβαία κατανόηση, η διαφύλαξη πρόνοιων και κτημένων, όπως η έκδοση της υπηρεσίας χωρίς αυθαίρετες παρεμβάσεις σε εβδομαδιαία βάση, η εξάλληψη της εκδικητικής τιμωρίας, ο διάλογος, είναι στοιχεία τα οποία μπορούν χωρίς κόστος να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της υπηρεσιακής καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι θα έχει θεωρητικό αντίκτυπο τόσο στους αστυνομικούς όσο και στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην εκδήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει με
δύο συναδέλφους, οι οποίοι την 23/12/2016, εν ώρα υπηρεσίας, με κίνδυνο της ζωής τους απεγκλώβησαν συμπολίτη μας από τη φλεγόμενη υγεία. Στο πρόσωπό τους βραβεύονται και όλοι οι αστυνομικοί που προανέφερα, οι οποίοι αψηφούν τον κίνδυνο και ρίχνονται στη μάχη κατά της εγκληματικότητας. Θα παρακαλέσω τον αρχιφύλακα κύριο Κύση Μιχαήλ του τμήματος Τροχέας Κορίνθου και τον αρχιφύλακα Τσόρη Πολυγρόνη της ομάδας Δίας να έρθουν για την παραλαβή της τιμητικής πρωτεύουσας. Κύριο Γρηγόρη Γερακαράκο για την απονομή στο κύριο Κύση Μιχαήλ. Συνάδελφοι, φίλοι που στηρίζετε τον Έλληνα αστυνομικό, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, υγεία, υπομονή, θα τη χρειαστούμε όπως χρειαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια όλοι. Δύσκολο το έργο του αστυνομικού, που αν δεν είσαι μέσα σε αυτήν την οικογένεια δεν μπορεί να το αντιληφθείς. Και το λέμε γιατί και εμείς πριν γίνουμε αστυνομικοί, ήμασταν πολίτες όπως και τώρα είμαστε πολίτες, αλλά έστω. Θα πω 2-3 ζητήματα και θα ζητήσω συγγνώμη που θα φάω λίγο χρόνο από αυτήν την εκδήλωση, αλλά πρέπει να τα ξέρετε όλοι σας. Έχουμε τα επόμενα ζητήματα τα οποία σε αυτή την εποχή που περνάμε γνωρίζετε ότι η αστυνομία δεν κάνει προσλήψεις. Άρα από εδώ και στο εξής είναι πολύ δύσκολο να έρχονται αστυνομικοί στην περιφέρεια. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε όλοι και κυρίως πρέπει να το γνωρίζουν οι βουλευτές, οι τοπικοί παράγοντες, ώστε να πιέσουν από τη μεριά τους, όπως και όλοι οι πολίτες, να ανοίξουν οι προσλήψεις στην αστυνομία, διότι και στην Κόρινθο και σε όλους τους νομούς, ήδη από τις επόμενες μεταθέσεις, ο αριθμός θα είναι λιγοστός. Άρα, μπαίνοντας και σε μία αναδιάθρωση, θα αντιμετωπίσουμε και εμείς στην εργασία μας και στην προσφορά στον πολίτη για αυτό που είμαστε αφημένοι, για το υπέρκατο αγαθό που είναι η ασφάλεια, πολλά ζητήματα θα αντιμετωπίσουν όμως και οι πολίτες και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Γι' αυτό σας φέρνουμε δίπλα σύμμαχο, διότι το έργο το δικό μας δυσκολεύει και το δυσκολεύει το έργο το δικό μας. Να ξέρετε ότι η ασφάλεια η δικιά σας απομακρύνεται από τα όρια που πρέπει να είναι. Φωνάζουμε εδώ και χρόνια ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο και αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης δύο φορές, διότι η ίδια η πολιτεία το κάνει θανατηφόρο και το κάνει με τις ελλείψεις στον Έλληνα αστυνομικό, με το μη αξιόπιστο περιπολικό, με το να μην έχει ο Έλληνας αστυνομικός αυτά που πρέπει η πολιτεία να του δώσει, την εκπαίδευση, το αλεξίσφαιρο. Και σε αυτό θέλουμε βοήθεια. Βοήθεια από την πολιτεία, από τους απλούς ανθρώπους. Το δεύτερο ζήτημα που θα πω είναι για όλους ότι έρχονται πάλι τεράστια μέτρα δυσβάστατα, έρχονται και για εμάς που είμαστε, και δεν το λέω να το πω ότι επειδή εκπρόσωπο αυτό το κλάδο είναι τεχνιακό, να ξέρετε ότι ο Έλληνας αστυνομικός όπως και τα σώματα ασφαλείας έχουν κερδίσει δύο αποφάσεις ΣΤΕ, διότι είναι μοναδικές εργασιακές ομάδες που έχουν περικοπεί περισσότερο από κάθε Έλληνα εργαζόμενο. Παρ' όλα αυτά, θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Όμως θα ζητήσω, εφόσον υπάρχουν βουλευτές εδώ και τοπική παράγοντες, επιτέλους η Βουλή ας μάθει, ποτέ δεν είναι αργά, να ψηφίσει με τον γνώμονα
ότι έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές, με οικογένειες και με προβλήματα. Και όχι με νούμερα λογιστικού χρήματος, γιατί κάποιοι δεν τους δίνουμε την εικόνα ότι υπάρχουν ζωές. Αυτά τα λίγα, υπομονή σε όλους, συμπόνια στους συνανθρώπους μας, τη χρειάζομαι. Όσοι μπορούν. Να είστε καλά, υγεία και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πέρατε. Και ευχαριστώ που κάνετε την αυτοκρατορία. Θα μου επιτρέψετε την απονομή στον συνάδελφο κύριο Τσόρη να την κάνω εγώ. Μεγάλη τιμή για μας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βραβεύονται συνάδελφοι που υπηρετούν το καθήκον. Μέσα από αυτές φαίνονται οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η αυτοθυσία όλων μας. Η μας εκδήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να βραβεύσει τα παιδιά όλων των συναδέλφων τα οποία εισήλθαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους. Εμείς σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη ζωή σας. Θα παρακαλέσω τα παιδιά για την βράβευση να έρθουν να παραλάβουν τα βραβεία τους. Τα παιδιά θα παρακαλέσουν να μην πάνε. Παρόν είναι και ο κύριος Μουρούτσος Γεώργιος, αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίου. Αδάμ Νικόλαος, Πανεπιστημίου Πειραιά, Μήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Παρακαλώ τον κύριο Λαρσινό για την βράβευση. Λοιπόν, θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα η μέρα που φαίνεται είναι των γενναίων και των νέων. Οι πρωταγωνιστές της σημερινής συγκέντρωσης είναι οι νεαροί πλαστοί της πατρίδας μας, με την πνευματική προσπάθεια των οποίων συμβολικά θα προσπαθήσουμε να επιβραβεύσουμε. Το συμβολικό βραβείο που απονέμουμε αποτελεί ένα ελάχιστο τίποτα συγκρινόμενο με το πνευματικό έργο που κατάφεραν να φέρουν εις πέρας οι νέοι Έλληνες που σήμερα στέκονται μπροστά μας. Οι νέοι αυτοί, με την επιτυχή είσοδό τους στις ανώτερες και ανώτερες σχολές της χώρας μας, απέδειξαν ότι συνειδητοποίησαν κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ότι η γνώση και η παιδεία αποτελούν τα αποτελεσματικότερα εργαλεία και όπλα που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιτύχουν οτιδήποτε θελήσουν να επιδιώξουν. Η παιδεία, αν και αυτό που θα πω δυστυχώς δεν αποτελεί γενική και ευρεία άποψη, είναι το μεγαλύτερο αγαθό με το οποίο θα μπορούσε να πρικιστεί κάθε άνθρωπος. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, διότι πρώτον είμαστε αντελήφθη σαν αυτό και καλλιέργησαν τη γραφή πριν από 3.500 χρόνια, με την κορονίδα της ανθρώπινης σκέψης, την παιδεία και τα σωζόμενα κείμενα της κλασικής ελληνικής φιλολογίας του χρυσού αιώνα του Περικλέους. Η παιδεία και η γνώση δεν περίσσεψε και δεν θα περισσέψει σε κανέναν και ποτέ. Η παιδεία θα πρέπει πάντα να αποτελεί το πρώτο στο αγαθό που οφείλει το κράτος και οι γονείς να αναπτύξουν και να παρέχουν στα παιδιά τους. Στην αρχή ΑΣΑΜ, στην προμετωπίδα του ναού της Ήρας, η Πυθαγόρη έγραφε «Μηδής αγιομέτρητος εισίτω», δηλαδή «Κανείς που δεν ξέρει γράμματα
δεν επιτρέπεται να πει. Αυτό δεν έγινε το 600 ή 700 π.Χ. Δεν θέλω να σου κουράσω άλλο. Ένα μεγάλο έργο στα νεαρά παιδιά μας που έδωσαν αυτή τη μάχη των εξετάσεων με επιτυχία, αλλά και στους γονείς τους, που αγωνιζόμενοι τους έδωσαν την ευκαιρία να δώσουν αυτή τη μάχη. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία και πρόοδο και καλή ζωή για όλους μας. Μπράβο, Γιάννη. Αλεξάνδρου Φωτεινή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Παιδαγωγικό. Θα παρακαλέσω τον κύριο Μητσόπουλο να έρθει για την βράβευση. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Όσο για την παιδεία μας, σε αυτά τα ανέφερε ο φίλος μου Γιάννης. Αντωνοπούλου Διονυσία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων, κύριο Παλιακάση, να πει για την βράβευση. Αγαπητοί προσεκλημένοι, κύριε Πρόεδρε, είναι περιττό να σας πω πόσο είμαι συγκινημένος που είμαι μαζί με τους συναδέλφους εν ενεργεία. Επίσης, ήθελα να πω, να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς, που μια διαδικασία την οποία ξεκίνησα όταν ήμουν πρόεδρος σε ενεργεία πριν πάρα πολλά χρόνια, από το, δεν θυμάμαι το πάνω 25. Γιατί συνεχίζεται ακόμα η βράβευση δηλαδή των παιδιών και των συναδέλφων και σας δίνω πολλά συγχαρητήρια. Επίσης θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μητσόπουλο και τον κύριο Ρασινό που βοηθάνε πάντα τους αστυνομικούς, ιδιαίτερα τον Γιάννη, τον Ρασινό και την εταιρεία του, την οποία θυμάμαι ότι ενίσχυε από τότε που ήμουν εγώ και νόμιζα ότι επειδή είμαστε είχαμε μια σχέση, νόμιζα ότι είναι η σχέση αυτή που βοηθάει, αλλά δυστυχώς την ξεπερνάει τη σχέση. Φίλε Γιάννη, συγχαρητήρια και να είσαι καλά, να βοηθάς εδώ τα παιδιά, τα δυτικά συμβούλια και κατ' επέκταση του συναδέλφου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θα συγχαρώ τα παιδιά για την επιτυχία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους γονείς τους να τα χαίρονται. Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλα. Εντάξει, εντάξει. Γιώνης Μιχαήλ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίες Υπολογιστών. Θα παρακαλέσω τον κύριο Συντραβέλη να έρθει να απονείμει το βραβείο. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής σας, το Προεδρείο και τον Πρόεδρο, να πω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί ο αγώνας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξέρουμε όλοι μας πόσο επίπονος και δύσκολος είναι, και πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας που έπαιρναν τέτοια άξια τέκνα. Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί αργούν. Κανελόπουλος Γεώργιος, ΤΕΗ Καλαμάτας, Μήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παρακαλώ τον κύριο Καλιαγμάνη να έρθει για την βράβευση. Έτσι καλά. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, να πω ένα μπράβο στο φίλο μου τον Γιάννη τον Λαρισινό και τον κύριο Μητσόπουλο που είναι δίπλα στην αστυνομία και να πω και κάτι, μου έδωσε μια ιδέα ο φίλος μου. Πού είναι ο φίλος μου, Μιχάλης? Είναι 48 χρονών, είναι στην ηλικία μου. Μη κρύβε λόγια. Άρα έχω όλο τον χρόνο να κάτσω και εγώ να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά πιο πολύ, έπα, ο γιος σου. Εγώ θα πω ότι υποκλίνομαι στους δύο συναδέλφους που βραβεύτηκαν γιατί με αυτοθυσία κάναν κάποιες εξαίρετες πράξεις. Πρέπει εσείς να είστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Σας έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη τον πολίτη δίπλα μας. Χωρίς τον πολίτη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Σκόνδρα Αρετή του Δημητρίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γενικό να προσέλθει για την βράβευση. Σήμερα είναι βραδιά συγχαρητηρίων. Καταρχήν στους πρωταγωνιστές που είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά σας. Που με μια δύσκολη προσπάθεια που είχαν μπροστά τους, κατάφεραν την εισαγωγή τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας. Εύχομαι από καρδιά καλή πρόοδο, καλή εξέλιξη, καλή επιτυχία με ό,τι καταπιαστούν στη ζωή τους. Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και στους γονείς των παιδιών, οι οποίοι με πόνους και θυσίες κατάφεραν να τους δώσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου την προσπάθειά τους να στεφθεί με επιτυχία. Τέλος θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους για την εξαίρετη πράξη στην οποία έκαναν, προάγοντας το ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας, που μερικές φορές τεχνιέντος κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν ή στην καλύτερη περίπτωση να υποβαθμίσουν. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά και τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ. Μουτάφη Γεώργιο του Καραλάμπους. ΤΕΗ, μεγάλο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων. Παρακαλώ τον κύριο Ταξιαρχό για την βράβευση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και εγώ θα το χτυπήσω. Συγχαρητήρια σε όλους. Πρώτη συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες σας. Εξωεπηρεσιακή κύριοι, χορηγοί κατά οποιοδήποτε τρόπο και εσείς καλύτερα και ευχαριστούμε. Αν και δεν δικαιούμαι να πω εγώ ευχαριστώ. Παιδιά καλή κύριε, θα τη χρειαστείτε σε δύσκολε συγκυρίε που ρητά να το πείσετε. Μπράβο, Γιάννη.
Μπρίνιας Αλέξανδρος του Αστερίου, σχολεία στη Φυλάκα. Παρακαλώ την κυρία Καρπογίδη να έρθει για την πράξη. Αδιάβαση, παιδιά. Τα παιδιά που δεν παρευρίσκονται σας κάνουμε γνωστό για τα παραλαμβάνει το βραβείο πρώτος συγγενής. Πατέρας. Εμίλιο Καρακουνιά. Μπράβο! Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Καλή επιτυχία στα παιδιά που πέρασαν και σε αυτά που θα δώσουν. Καλή επιτυχία σε αυτά που θα δώσουν και συγχαρητήρια σε αυτά που πέρασαν. Και στους γονείς εύχομαι δύναμη να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον δύσκολο ρόλο που έχουν για να σπουδάσουν ένα παιδί. Νικολάου Ιωάννης του Ιωάννη. Πατέρας και γιος πάντως εδώ έχουν το ίδιο όνομα, οπότε δεν υπάρχει παρέξηση. Παρακαλώ τον αστυνομικό διευθυντή κύριο Γαλάνη για την πράξη. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στους συναδέλφους για την εξαίρετη πράξη. Θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά που ξεκινάνε την σταδιοδρομία τους τώρα αφενός να κάνουν αργότερα αυτό που θα σπουδάσουν και αφετέρου να το κάνουν στον τόπο μας, γιατί είναι κρίμα τα τελευταία χρόνια να αιμορραγούμε χάνοντας ό,τι πιο παραγωγικό, ό,τι πιο δημιουργικό έχουμε. Αξιοποιώντας άλλη τα καλύτερα μυαλά μας. Άλλοι τρεις είναι. Φωτόπουλος Σωτήριος του Ευαγγέλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μήμα Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Παρακαλώ για την γράφεση στον κύριο Δήμα. Φοιτητές πλέον και τις φοιτήτριες, οποίες θέλω να συγχαρώ και να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, όπως να συγχαρώ και τους γονείς τους και τους καθηγητές τους. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια όχι μόνο για τη σημερινή εκδήλωση, κύριε Πρόεδρε, του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πολιτείας, αλλά για την καθημερινότητα που ξέρω ότι είναι τόσο δύσκολη και που μας προστατεύεται καθημερινά. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε γι' αυτό και συγχαρητήρια. Όπως θέλω και εδώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους μου και στον κύριο Λασινό και στον κύριο Μητσόπουλο, αλλά και σε όλους τους ιδιώτες που πραγματικά βοηθούν ο καθένας με τον τρόπο του. Ευχαριστώ πολύ. Σπυράκος Κωνσταντίνος του Αποστόλου. ΤΕΗ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Μήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να έρθει να προσέλθει για την πλευρά μας. Και χάρη συντομίας να προσυπογράψω ό,τι ακούστηκε μέχρι τώρα και να ευχηθώ όλοι εσείς, ιδιαίτερα οι μάχοι με αστυνομική, να έχετε υγεία και με τη βοήθεια του Θεού να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα τα επόμενα χρόνια σε εσάς, στην οικογένειά σας και να συνεχίσετε να κάνετε το καθήκον σας όπως το κάνετε μέχρι τώρα. Σταύρου Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕΦΑΚΟ Μωτινής. Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Καρζικίδη, για την πράξη. Το γιο δεν το βάζουμε, όχι, δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε το γιο σου, όχι. Δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε.
Σιράνου, να πω Χριστός Ανέστη σε όλους. Συγχαρητήρια για την εκλεκτή εκδήλωση και ταπεινή εκδήλωση. Και βέβαια στα παιδιά που είναι εδώ μπροστά μας, που είναι το μέλλον, να τους πω καλή δύναμη, κουράγιο και στο πηγεμό για την Ιθάκη να θυμηθούμε τα λόγια που έχουν αριστεί από τον Αϊνστάιν. Χρειάζεται 90% σκληρή δουλειά και 10% ευφυΐα. Να είστε καλά. Μπράβο! Σταύρου Ευθυμία του Κωνσταντίνου. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μήμα Οικονομικών Επιστημών. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κύριο Μουρούτσο να προσέλθει για την βράβευση. Όχι, έρθα για αυτή. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στο Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποψινή έτσι εκδήλωση. Έχω περάσει από αυτά τα έδρανα και ξέρω πόσο δύσκολο είναι για να πετύχει αυτό το στόχο. Θέλει πολλή δουλειά, γι' αυτό χρειάζεται τα συγχαρητήριά μας. Να δώσω τα συγχαρητήρια και σε όλη την αστυνομική δύναμη για το δύσκολο έργο που έχει, γιατί η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, όπως ξέρουμε. Και πέρα από την ειδική βοήθεια που είναι, που πρέπει όλοι να προσφέρουμε, πρέπει να προσφέρουμε και ηθική και να τους βοηθάμε και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε για να φέρουμε το δύσκολο έργο της πέρας. Έρχομαι τώρα στα παιδιά, να τους ευχηθώ καλή δύναμη, να δώσω συγχαρητήρια στους γονείς, στα ίδια τα παιδιά και στους καθηγητάς για την προσπάθειά τους. Όμως θέλω να περάσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ και έχω την ελπίδα μήπως εισακουστούμε. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Αυτά τα παιδιά που στέλνουμε στα πανεπιστήμια, πληρώνουμε, τα σπουδάζουμε και μόλις τελειώνουν και είναι έτοιμα για να παράξουν έργο, φεύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο να μην φύγουν, αλλά να επανέλθουν και αυτά που έχουν μέχρι τώρα φύγει. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Μπράβο! Είναι μαζί μας να παραλάβουν το βραβείο τους Αδάμ Γεωργία του Βασιλείου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Καλαμάτας. Επίσης, η Πιπέρη Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Να ευχαριστήσω τα παιδιά, να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη στη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελειώσαμε.